Γεια σας σε όλους, Ανώτζιάρ, στο μικρόφωνο ο δάσκαλος Βασίλης και πάμε να απολαύσουμε όμορφα θέματα από το βιβλίο «Μαθηματικά μπαίνω πρότυπο γυμνάσιο» και να προετοιμαστούμε για τις εξετάσεις. Καλή απόλαυση! Το θεματάκι μας λοιπόν τι λέει. Δίνεται ο αριθμός 7α5 9β. Μάλιστα, δηλαδή παιδιά μιλάμε για ένα πενταψήφιο αριθμό, έτσι, για να το γράψουμε. Πενταψήφιος, έτσι. Οπότε, οι μονάδες είναι το β, δεν τις ξέρουμε, οι δεκάδες είναι 9, οι εκατοντάδες είναι 5, οι μονάδες χιλιάδες είναι κάτι άγνωστο που το συμβολίζει με α, δεν το ξέρουμε, και οι δεκάδες χιλιάδες είναι το 7. Ξέρεις ότι αυτός ο αριθμός διαιρείται και με το 3 και με το 5. Και ρωτάει, ποιες τιμές δεν, παιδιά το χιλιοκυκλώνουμε αυτό το δεν, ποιες τιμές δεν μπορούν να πάρουν συγχρόνως τα α και β. Ποιες τιμές δεν. Και μας δίνει κάποιες επιλογές. Όταν μας λέει παιδιά ποιες τιμές δεν, ουσιαστικά τι εννοεί, άμα το συνδέσουμε και με το προηγούμενο δεδομένο. Για ποιες τιμές α και β ο αριθμός δεν διαιρείται με το 3 και με το 5. Ουσιαστικά είναι σαν να σε ρωτάει αυτό το πράγμα. Βρες μου τις τιμές α και β, ώστε ο αριθμός να μην διαιρείται με το 3 και με το 5. Εξού και το δεν. Προσοχή μεγάλη στο δεν. Δημονιάζουμε, παιδιά. Εμείς τι ξέρουμε. Ο αριθμός διαιρείται με το 3 και με το 5. Αφού διαιρείται με το 3 και με το 5, άρα τι σημαίνει αυτό από τα κριτήρια διαιρετότητας. Για να διαιρείται ένας φυσικός αριθμός με το 5, θα πρέπει το τελευταίο ψηφίο να είναι ή 0 ή 5. Οπότε το β ή θα είναι 0 ή θα είναι 5. Τώρα παιδιά, όλες οι επιλογές έχουν για β 0 ή 5, άρα αυτό δεν μας διαφωτίζει ιδιαίτερα για να αποκλείσουμε κάποια. Μάλιστα. Οπότε, να γράψουμε και τις δύο εκδοχές. Ή θα είναι 0 ή θα είναι 5. Για να δούμε, παιδιά, μήπως μας διαφωτίσει το α. Μήπως μας διαφωτίσουν, δηλαδή, οι μονάδες χιλιάδες για να επιλέξουμε ποια είναι η σωστή απάντηση. Μπορεί να. Μήπως το α είναι 0. Κοιτάξτε, αν το α, παιδιά, είναι 0 και το β 0, τότε για να δούμε. Ο αριθμός διαιρείται με το 3. Για να διαιρείται ένας αριθμός με το 3, τι θα πρέπει να ισχύει από τα κριτήρια διαιρετότητας, θα πρέπει το άθεσμα των ψηφίων του να διαιρείται με το 3. Οπότε, αν πάρουμε εδώ αυτό το άθεσμα, τι έχουμε, 7 και 0 και 5 και 9. 7 και 5, 12 και 9, 21. Το 21, παιδιά, διαιρείται με το 3, έτσι, σωστά. Λέμε 7 φορές το 3. Το 21 διαιρείται με το 3. Εμείς όμως ψάχνουμε την επιλογή εκείνη, ώστε ο αριθμός να μην διαιρείται με το 3. Άρα η επιλογή α δεν μας κάνει. Σωστά. Λοιπόν, για να δούμε μήπως είναι η επιλογή β. Η επιλογή β λέει το α να είναι 6 και το β να είναι 0. Αν βάλεις όπου α το 6, για να δούμε. Ο αριθμός διαιρείται με το 3. Για να προσθέσουμε τα ψηφία. 7 και 6 και 5 και 9 και 0. Τι έχουμε. 9 και 6, 15 και 5, 20 και 7, 27. Και το 27, παιδιά, διαιρείται με το 3. Δεν λέμε 9 φορές το 3 κάνει 27. Άρα το 27 διαιρείται με το 3. Άρα ούτε η επιλογή β μας κάνει. Επαναλαμβάνω, παιδιά, η άσκηση λέει ποιες τιμές δεν μπορούν να πάρουν τα α και β συγχρόνως. Άρα ψάχνουμε για εκείνες τις τιμές α και β για τις οποίες ο αριθμός δεν διαιρείται με το 3 και με το 5 συγχρόνως. Εντάξει. Για να δούμε την επιλογή γ, παιδιά. Η επιλογή γ λέει ότι το α είναι 3 και το β είναι 0. Οπότε για να πάμε εδώ να βάλουμε όπου α το 3. Λοιπόν, ο αριθμός αυτός, παιδιά, διαιρείται με το 3. Αν πάρουμε το άθεσμα των ψηφίων 7 και 3 και 5 και 9 και 0 και τα προσθέσουμε, θα είναι 7 και 3, 10, 15 και 9 και 0, 24. Ναι, αλλά παιδιά, και το 24 διαιρείται με το 3, γιατί γράφει το 8 φορές το 3 από την προπαίδεια. Άρα διαιρείται.
Άρα ούτε επιλογή γάμα μας κάνει. Δια του αποκλεισμού, παιδιά, είναι επιλογή δέλτα, έτσι. Δηλαδή, άμα πας εδώ και βάλεις για α3 και για β5, εντάξει, ο αριθμός αυτός διαιρείται με το 5, εντάξει, αλλά με το 3 διαιρείται. Άμα πάρεις το άθροισμα των ψηφίων 7 και 3 και 5 και 9 και 5, τι σου κάνει. 7 και 3, 10. 5 και 5, άλλα 10. Άρα 20. Και 9, 29. Το 29, παιδιά, δεν διαιρείται με το 3. Γιατί άμα πάρεις την προπαίδεια του 3, την προπαίδεια, εντάξει, 18, 24, 27, 30. Το 29 το πηδάει, έτσι. Δεν είναι στην προπαίδεια του 3. Άρα το 29 δεν διαιρείται με το 3. Άρα η σωστή επιλογή, παιδιά, είναι επιλογή δέλτα. Α ίσον 3 και Β ίσον 5. Λοιπόν, όμορφη άσκηση πάνω στα κριτήρια δυνατότητας και απολαυστικότερες εκπλήξεις στο βιβλίο μαθηματικά μπαίνω πρότυπο γυμνάσιο και φυσικά επικοινωνούμε στο πρότυπο papakianos.gr. Η δάσκαλή σας είναι εδώ για εσάς. Καλή επιτυχία!